που σε μαζικά συλλαλητήρια δείχνει την πρόθεσή του να είναι στήριγμα για την κυβέρνηση εφόσον κάνει εθνικούς χειρισμούς και όχι βεβαίως εφόσον αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα με τη γνωστή εθνομηδενικιστική άποψη που διατρέχει και διαπνέει πολλά από τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης. Θεωρώ λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία το έχει πει με τον κύριο Μητσοτάκη και το επαναλαμβάνουμε όλοι. Για μας το μείζον, το πρωτεύον, αυτό που είναι ο προσανατολισμός κάθε προσπάθειας σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση είναι να πάψουν τα σκόπια να πλαστογραφούν την ιστορία της Μακεδονίας. Να πάψουν να έχουν αλυτρωτικές βλέψεις. Να μην γίνεται λόγος για μακεδονική γλώσσα. Στη συνέντευξη που είχε ο κύριος Κοτζιάς στο δικό σας το κανάλι, εμίλησε ότι δήθεν το 1977 είχε αναγνωριστεί η μακεδονική γλώσσα και μάλιστα με τη συμβολή του γνωστού ακαδημαϊκού και καθηγητού της γλωσσολογίας του κυρίου Μπαμπινιώτη. Βγήκε χθες ο κύριος Μπαμπινιώτης και είπε ότι ουδέποτε αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο και ότι αντίθετα δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, αλλά υπάρχει ένα μόρφωμα, μια διάλεκτος που είναι βουλγαροσλαβική. Για πέστε Τζαβάρα, μου λοιπόν, η κυβέρνηση έχει καθαρές, έχει ξάστερες απόψεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Γιατί μονίμως μια κυβέρνηση που από το Σύνταγμα είναι υποχρεωμένη να δίνει λύσεις στα προβλήματα επικαλείται δήθεν την έλλειψη προτάσεων από τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί κυβερνάμε. Είμαστε συνεταίροι στην κυβέρνηση. Συνεταίροι είναι μόνο με τον κύριο Καμένο, ο οποίος έχει εντελώς διαφορετική άποψη και αυτή ακριβώς τη διαφορετική άποψη σπέβδουν κάποιοι να την εκμηδενήσουν ως προς τη σημασία τους, γιατί λένε ότι αυτό αφορά το κόμμα των ΑΝΕΛ και δεν αφορά τον συγκυβερνήτη κύριο Καμένο. Αυτά όμως είναι αστεία πράγματα, στερούνται στις σοβαρότητας και βεβαίως δεν υπάρχει υπευθυνότητα μέσα από αυτές τις δηλώσεις. Μάλιστα. Κύριε Τζαβάρα, να σας πω όμως ότι η κυκλοφορία εφημερίδα των συντακτών με τα έγγραφα την συνάντηση του 1977 που αναφέρεται ως μακεδονική. Είναι δημόσια. Αυτά που έδωσε, που έκανε φέι βολάνο ο κύριος Κοτζιάς. Αυτά δεν θέλω να μου πείτε. Δεν ξέρω, εγώ δεν μιλάω. Όταν κρατάω στα γιατί, χέρια μου μια γιατί πλέον γίνεστε βοηθοί εκπληρώσεως του κυρίου Κοτζιά. Κύριε Τζαβάρα, εγώ αυτή τη στιγμή κρατάω τη δουλειά συναδέλφων στα χέρια κάνετε, μου. Οι οποίοι έχουν περάσει ώρες για να γράψουν αυτή την εφημερίδα να φτάσει στα χέρια δεν μου. Δεν έχω καμία. Σέβομαι όλους τους δημοσιογράφους. Σέβομαι όλες τις εφημερίδες. Εκτιμάω το ρόλο τους και κυρίως υποστηρίζω το να υπάρχει δυνατότητα για μια πλουραλιστική ενημέρωση του ελληνικού λαού. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτά τα έγγραφα τα οποία είναι το 77. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά, να είστε καλά. Καλά. Σας ευχαριστώ. Τώρα φεύγουμε από εδώ. Πάμε και σε διαφημίσεις. Πάμε και σε διαφημίσεις.